Άγγελος Σερίος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Σερίγο. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Δαμαβολή. Κύριε Σερίγο, μερικές μέρες έχουν περάσει από τη μαύρη επέτειο των Σεπτεμβριανών του 1955, ένα έγκλημα ατιμόρυτο που έχει γίνει από την Τουρκία σε βάρος του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, και όλα αυτά για μια προβοκάτσια. Τελικά η επίθεση στο σπίτι του Κεμάλ ήταν προβοκάτσια? Λοιπόν, πότε γίνονται όλα αυτά, να ξεκινήσουμε? Γίνονται 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Την 1η Απριλίου του 1955 έχει ξεκινήσει στην Κύπρο ο αγώνας της ΕΟΚΑ για ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Η αντίδραση των Βρετανών είναι έντονη. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου για αυτοδιάθεση και ένωση, δημιουργώντας ένα δεύτερο πρόβλημα με τους Τούρκους. Δηλαδή λέγοντας και τι θα γίνει με τους Τούρκους του νησιού, οι οποίοι όμως είναι μια μειοψηφία της τάξης του 18-20% εκείνη την περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνεται ότι θα γίνει στο Λονδίνο μια σύσκεψη Ελλάδος, Τουρκίας και Βρετανίας για να συζητήσουν για το μέλλον της Κύπρου. Ενώ γίνονται όλα αυτά, μια τουρκική εφημερίδα, η εφημερίδα Ιστανμπούλ Εξπρές, στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 10.30-11 το πρωί, κυκλοφορεί ένα φύλλο το οποίο λέει ότι έχει μπει βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ και ότι καταστράφηκε το σπίτι του Κεμάλ από τη βόμβα στη Θεσσαλονίκη. Είναι το φερόμενο ως σπίτι του Κεμάλ, είναι το σπίτι της μητέρας του Κεμάλ, δεν ξέρουμε αν έχει κοιμηθεί κάποιο βράδυ εκεί πέρα. Ήταν το σπίτι που είχε η μητέρα του Κεμάλ όταν ζούσε στη Θεσσαλονίκη και το οποίο δόρισε, αγόρασε το 1930 του 30 το ελληνικό κράτος και το δόρισε στο τουρκικό κράτος. Έτσι, μέσα σε, πώς έγινε η έκρηξη στο σπίτι του Κεμάλ? Σήμερα γνωρίζουμε ότι ένας φοιτητής της νομικής, ο οποίος είχε πολύ καλές σχέσεις και με το ελληνικό κράτος και με το τουρκικό κράτος, γιατί ο πατέρας του ήταν βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, ήταν αυτός ο οποίος οργάνωσε όλη αυτή τη σκευωρία. Δηλαδή έδωσε στο Θυρωρό, που ήταν μουσουλμάνος από τη Θράκη, ένα τεμάχιο δυναμίδα, το οποίο τοποθέτησε στον κήπο. Το τεμάχιο εξεράγει, οι ζημιές ήταν πάρα πολύ μικρές, αλλά οι φωτογραφίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν είχαν αλλοιωθεί επίτηδες για να δείχνουν τεράστια καταστροφή. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιθέσεως ξεκίνησε μια εκτεταμένη επίθεση κατά των Ελλήνων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 18 δολοφονίες, τουλάχιστον 200 βιασμούς, 73 εκκλησίες σε σύνολο 80 εκκλησιών κατεστραμμένες, 26 σχολεία λαϊλατημένα, 3 νεκροταφεία βανδαλισμένα, 3.500 κατοικίες, εκ των οποίων οι 1.500 ολοσχερώς κατεστραμμένες και οι υπόλοιπες λαϊλατημένες, 4.506 καταστήματα κατεστραμμένα. Στα επεισόδια, από ό,τι γνωρίζουμε, γιατί έκανε μια εκτεταμένη έρευνα ένας μεγάλος Έλληνο-Αμερικανός ιστορικός, ο Σπύρος Βριώνης, έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο το ονόμασε «Ο Μηχανισμός της Καταστροφής», και βρήκε σημείο προς σημείο τι ακριβώς είχε γίνει. Και βρήκε ότι σε όλη αυτή την επιχείρηση συμμετείχαν 100.000 Τούρκοι πολίτες. Ήταν μια επιχείρηση του βαθαίως κράτους της Τουρκίας, η οποία εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Αυτοκίνητα με διαρρηκτικά εργαλεία έφτασαν σε κεντρικά σημεία της Κωνσταντινούπολης. Στα ίδια σημεία έφτανε και όχλος από διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, αλλά και από άλλες περιοχές της Τουρκίας, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση συγκεκριμένων ατόμων που είχαν καταστάσει στα χέρια τους με τις διευθύνσεις και τα ονόματα των Ελλήνων και τα σπίτια τους και τα καταστήματά τους, αυτοί καθοδηγούσαν τον όχλο να καταστρέψει
τα καταστήματα ή να επιτεθεί σε σπίτια. Ο μικρός χρόνος δηλαδή από το γεγονός και έτσι όπως προβλήθηκε από, από τον τύπο τον τουρκικό και ο όγκος του κόσμου δείχνουν και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μου λέτε με την έρευνα του κ. Ριώνη δείχνουν ότι ήταν πολύ καλά προσχεδιασμένο όλο αυτό το προγκρόμ που έγινε. Τι κόσμος είχε μείνει στην Κωνσταντινούπολη στην ελληνική κοινότητα εκείνη την εποχή περίπου? Υπολογίζουμε ότι ήταν γύρω στις 75-80.000 άτομα. Να προχωρήσουμε, αυτό όλο που περιγράφεται ότι ήταν τελικά μια σκευωρία, υπάρχει ομολογία από τους θύτες? Βεβαίως. Ίδιος ο Τούρκος, ο μουσουλμάνος φοιτής, ήταν μουσουλμάνος από τη Θράκη. Ο ίδιος ο μουσουλμάνος φοιτής παραδέχθηκε ακριβώς τι είχε συμβεί και επιπλέον όλα αυτά βγήκαν στην επιφάνεια. Εκείνη την περίοδο ήταν πρόεδρος Τουρκίας, πρωθυπουργός Τουρκίας, ο Μεντερές. Ο Μεντερές έπεσε κατόπιν πραξικοπήματος και ακολούθησαν μία σειρά από δίκες στο νησί Ήμραλι, στην Ίσο Πλάτη, εκεί πέρα που είναι σήμερα ο Τσαλάν. Ακολούθησε μια σειρά από δίκες σε αυτό το νησί. Μία από τις δίκες αφορούσε στο πογκρόμ κατά των Ελλήνων το 1955, προς 7 Σεπτεμβρίου. Οπότε εκεί βγήκαν τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε σε γενικές γραμμές. Η ιστορική έρευνα βέβαια του Βριώνη κατέδειξε το μέγεθος της οργανώσεως. Και όλο αυτό είναι σε κάποιες ώρες, έτσι. Δηλαδή κράτησε πόσες ώρες από την ώρα της έναρξης? Ξεκίνησε μία συγκέντρωση το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, με τις πρώτες μεταμεσημερινές ώρες, με τίτλο «Κυμπρίς Τουρκτούρ», η Κύπρος είναι τουρκική δηλαδή, και σταμάτησε περίπου στα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στις 11.30 το βράδυ. Σταμάτησαν οι λαιλασίες και όλα αυτά, σταμάτησαν μέχρι τη 1-2 το πρωί. Δηλαδή όλο αυτό διήρκησε περίπου 12-14 ώρες. Ήταν σε μια έκταση 60 χιλιόμετρων και χτύπησε όλες τις συνοικίες που μένανε Έλληνες σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Θα σας πω το εξής. Εκείνη την εποχή, όσοι Έλληνες πάνε στην Κωνσταντινούπολη, επισκέπτονται συνήθως την περιοχή που σήμερα λέγεται Μπεΐογλου, τότε το λέγανε Πέραν, όπου έχει τον, όπως τον λέγανε οι Έλληνες, ίσιο δρόμο, που είναι και το γνωστό τραγούδι, «Καροτσέρι τράβα να πάμε στα τα τάβλα», που λέει «Να μας πας στον ίσιο δρόμο». Ήταν ο ίσιος δρόμος αυτός ο κεντρικός δρόμος στο Πέραν. Αυτό λέγεται σήμερα Ιστικλάλ. Σε αυτόν τον δρόμο υπήρχαν περίπου 2.500 καταστήματα Ελλήνων. Σήμερα υπάρχουν 2 καταστήματα Ελλήνων. Όταν τελείωσε η καταστροφή, όλα τα καταστήματα των Ελλήνων και κάποια από άλλες μειονότητες όπως Εβραίων και Αρμενίων, όχι όλα γιατί ο στόχος ήταν οι Έλληνες, αλλά κάπου ξέφευγαν, ήτανε διαλυμένα, κατεστραμμένα. Το εσωτερικό τους είχε λαιλατηθεί και μέσα στη μέση του δρόμου ήταν ένας πολτός από τα εμπορεύματα τα οποία είχαν πετάξει και δεν μπορούσαν να πάρουν ή δεν θέλαν να πάρουν ή κάτι τέτοιο. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ποια ήταν σε αυτό το γεγονός? Το περιστατικό έγινε μια χρονική στιγμή στην οποία η Ελλάδα δεν είχε πρωθυπουργό, δηλαδή ήταν ο Αλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος ήταν άρρωστος βαριά. Και λίγες εβδομάδες μετά ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλά έγινε σε μια φάση στην οποία στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση. Διαμαρτυρηθήκαμε βεβαίως τότε. Και οι Αμερικανοί, ο τότε Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ντάλες, αν δεν κάνω λάθος, αν και δεν είμαι σίγουρος, είπε, κάλεσε να ψάξουμε να βρούμε μια αμοιβαία λύση με την Τουρκία. Δηλαδή, καλείς τον βιαστή και τον βιαζόμενο να τα βρούνε, ρε παιδάκι μου, να βρείτε μια λύση, λέει, ρε παιδιά, δεν είναι λόγος αυτός να μαλώνουν. Από το 1922 που ήταν η μεγάλη εθνική τραγωδία μέχρι τα Σεπτεμβριανά, σε αυτόν τον ενδιάμεσο χρόνο έγιναν αναλόγω έτσι τύπου διώξεις?
Η πιο μεγάλη ήταν το περίφημο Βαρλίκ Βεργιζή, δηλαδή ο φόρος, ο κεφαλικός φόρος, ο φόρος επιτιδεύματος, ας το πούμε σήμερα, ο οποίος δεν ήταν επί... ήταν ένα είδος φόρου επί της περιουσίας, δηλαδή έγινε κατά τη διάρκεια της, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του 43-44, και ήταν φόρος επί της περιουσίας, διότι υποτίθεται ότι ήθελε να χτυπήσει τον μαυραγωρητισμό. Στράφηκε κατά των μειονοτήτων, κατά των Εβραίων, των Ελλήνων και των Αρμενίων. Λέω των Εβραίων, διότι οι Εβραίοι πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα εκείνης της περίοδου. Ακολούθησαν οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν Έλληνες πολίτες ή Τούρκοι πολίτες ελληνικής καταγωγής. Οι οποίοι πλήρωσαν, οι μειονότητες πλήρωσαν και την περίδα του Λέοντος για όλον αυτό το φόρο. Αν δεν κάνω λάθος, οι μειονότητες όλες πρέπει να πλήρωσαν το 90% των χρημάτων που εισέπραξε το τουρκικό κράτος. Οι μειονότητες που αποτελούσαν ένα ποσοστό γύρω στο 1,5% του τουρκικού λαού εκείνη την περίοδο, πλήρωσαν το 90% του φόρου. Αυτή ήταν η πιο σκληρή φάση. Γίνονταν και διάφορα άλλα. Παραδείγματι, είχε απαγορευτεί σε Έλληνες υπηκόους, γιατί ήταν και πολλοί Έλληνες πολίτες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη τότε, να ασκούν να είναι γιατροί, να είναι δικηγόροι, να είναι μηχανικοί. Οπότε αυτοί είχαν αναγκαστεί να φύγουν στην πορεία. Και επίσης είχαν υπάρξει και διάφορα παρατράγουδα με τις ελληνικές κοινοτικές περιουσίες, τις ομογενειακές περιουσίες, τις περιουσίες ελληνικών ιδρυμάτων, οι οποίες με ένα νόμο του 1936 είχε προσπαθήσει και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε να υπαρπάξει το τουρκικό κράτος. Πολλές φορές ακούμε τη φράση ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος παραβάτης και στον αντίποδο αυτού ακούμε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε, ας πούμε, το λαό μαζί με την πολιτική. Όταν όμως παρουσιάζεται αυτό το νούμερο, δηλαδή όταν υπολογίζεται ότι 100.000 κόσμος ήταν συνεργός σε αυτό το έγκλημα, και αν δούμε και πόσος κόσμος λίγο πιο πίσω έπρεπε να συμμετάσχει για τη συστηματική εξόντωση της γενοκτονίας, ας πούμε, των πληθυσμών και των Αρμενίων, δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, και των Ασσυρίων, πόσο ευθύνεται ο λαός για τέτοιου τύπου εγκλήματα? Λοιπόν, προσέξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Αναφέρω μόνο στα Σεπτεμβριανά, δεν πάω πιο πίσω. Στα Σεπτεμβριανά ξέρουμε ότι 100.000 άτομα συμμετείχαν σε αυτά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει μια πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έγινε γνωστό τι ακριβώς συνέβαινε ώστε στην οργάνωση, παρά μόνο την ίδια ημέρα κάποιοι Τούρκοι που είχαν φιλικές σχέσεις με τους Έλληνες τους παρότειναν να κλείσουν τα μαγαζιά τους και να φάνε σπίτι τους, να προστατεύσουν τις οικογένειές τους. Το λέω αυτό ως ενδεικτικό της αφοσιώσεως του μέσου Τούρκου προς το κράτος του. Πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορετική φλέβα από την οποία προέρχονται Έλληνες και Τούρκοι. Εννοώ τη διαφορετική κοσμαντήληψη, όχι φλέβα, κοσμαντήληψη. Οι Τούρκοι στην πλειοψηφία τους προφανώς δεν είναι οι απόγονοι των τουρκικών φύλων που ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής, από τα σύνορα με την Κίνα, στη Μικρά Ασία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ντόπιοι πληθυσμοί οι οποίοι εξισλαμίστηκαν και συνέχεια εκτουρκίστηκαν. Αυτοί οι πληθυσμοί, ακολουθώντας αυτή την πορεία, αποδέχτηκαν απολύτως ως κυρίαρχο το ρόλο του κράτους, τον Ντοβλέτη. Αντιθέτως, στη δική μας αντίληψη, το κράτος αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο επιφυλακτικό ή και εχθρικό μερικές φορές. Στην Τουρκία δεν αμφισβητούνται οι κρατικές επιλογές. Οι Τούρκοι πειθάρχησαν στις κρατικές επιλογές. Και το έχουν κάνει επανειλημμένως αυτό το πράγμα. Που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο αποδέχθηκαν μετά από σφοδρότατες σχέσεις. Ήταν 5 αιώνες που διήρκησε η διαδικασία εξισλαμισμού και εκτουρκισμού της Μικράς Ασίας. Δεν ήταν μια φάση που έγινε μπαμ και κάτω. Υπήρχε ισχυρότατη αντίδραση. Αλλά όσοι επέλεξαν να πάνε από την άλλη μεριά, αποδέχθηκαν απολύτως τον κυρίαρχο ρόλο του κράτους στην καθημερινότητα. Και όλο τυχαίως αυτή η πυθύνια στάση, αυτή η τυφλή υπακοή θυμίζει και η Γερμανία, και δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο χώρες έχουν περάσει γενοκτονίες. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Θέλω να μας πείτε αν έστω και τύπης ποτέ
βγήκε ένα πόρισμα και αν τιμωρήθηκαν οι ένοχοι που υποκίνησαν αυτή την ενέργεια. Όταν τελείωσαν τα επεισόδια, η τουρκική κυβέρνηση στις 7 Σεπτεμβρίου είπε ότι τα είχαν προκαλέσει κομμουνιστές. Ήταν η περίοδος του ψυχρού πολέμου, οι κομμουνιστές ευθύνονταν για όλα εκείνη την περίοδο. Οπότε τα είχαν προκαλέσει κομμουνιστές και συνέλαβαν κάποιους κακομοίριδες, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν ιδέα για όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πλην του Μεντερές, δεν τιμωρήθηκε κανένας άλλος. Και επίσης έχουμε και το θέμα των αποζημιώσεων. Δόθηκαν αποζημιώσεις μόνο για, και εισπράχθηκαν μόνο για την αποκατάσταση των εκκλησιών που καταστράφηκαν. Αν επισκεφτείτε, όποιος επισκεφτεί τις εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη, σας είπα, από τις 80 ή 82 ή 73 καταστράφηκαν. Είναι εύκολο να καταλάβεις ποιες δεν έχουν καταστραφεί. Είναι οι μόνες οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αγιογραφίες στους τοίχους. Όλες οι άλλες, επειδή γκρεμίστηκε, έπεσε από πάνω η οροφή, κάηκαν, όλα αυτά καταστράφηκαν. Οπότε μπήκαν νέοι σοβάδες, ήταν ουσιαστικά εκβάθρων ανακαίνιση των εκκλησιών. Και αυτές κατά κανόνα ή έχουν ελάχιστες αγιογραφίες στους τοίχους ή δεν έχουν καμία. Οι λίγες που έχουν αγιογραφίες στους τοίχους είναι αυτές που έχουν διατηρήσει που δεν καταστράφηκαν το 1955. Και όλα αυτά μέσα σε λίγες ώρες. Κύριε Σερίγου, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνατε και αυτή την ιστορική ξανάλυση. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ, κύριε Δαμαπά.